Σήμερα είναι μια προσπάθεια που γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων με τη στήριξη πάντα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του ΟΠΑΝ, ώστε οι Πειραιώτες και όχι μόνο να γνωρίσουν τα σωματεία της πόλης μας, αλλά και τα αθλήματα που έχουν αυτά τα σωματεία. Σήμερα είναι πολλά τμήματα αθλημάτων, ιστιοπλοεία, βόλεϊ, μπάσκετ, ξυφασκία, πολεμικές τέχνες. Και νομίζω ότι τέτοιες δράσεις πραγματικά είναι χρήσιμες, τόσο για εμάς ίδιους να μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά και για όλους τους επισκέπτες της πόλης, και γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το σημείο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, να γνωρίσουν και τα σωματεία μας, αλλά και πολλά πολλά αθλήματα και αθλητές που θα είναι αργότερα να μιλήσουν στα παιδιά. Πραγματικά είναι δράσεις που και τις θέλουμε και τις επιδιώκουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όλος ο κόσμος σίγουρα γνωρίζει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αλλά πιστεύω η Μητρόπολη του αθλητισμού στο Πειραιά είναι το πόλο. Ο Ολυμπιακός Εθνικός έχει αναδείξει αθλητές, έχει βγάλει αθλητές, έχει πάρει πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα αθλήματα τα μικρότερα και χαμηλότερης αναγνωρισιμότητας. Όπως είναι εδώ πέρα για παράδειγμα το μπάτμιντον, όπως είναι και διάφορα άλλα αθλήματα όπως ξυφασκίας. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πειραιά ήθελε λίγο να διαφημίσει τα συγκεκριμένα αθλήματα. Γίνεται μια προσπάθεια από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων να μάθουν περισσότερο τον αθλητισμό ο Πειραιώτης και η Πειραιώτισσα και ιδιαίτερα κυρίως στα μικρά παιδιά. Είναι το δεύτερο εγχείρημα που κάνουν και δεύτερη δράση μέσα από τα παιδιά του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων εδώ πέρα, τόσο από το όργανο, τόσο από τις αντίστοιχες επιτροπές. Είναι σημαντικό στις μέρες μας τα νέα παιδιά να μαθαίνουν τον αθλητισμό και περισσότερα αθλήματα. Και είναι πολύ σημαντικό, ο αθλητισμός όπως ξέρουμε ενώνει, ο αθλητισμός είναι η υγεία. Και σύμφωνα και με τους παραβρισκόμενους από τα σωματεία που είναι εδώ πέρα, ξέρουμε ότι είναι μεγάλη προσφορά που κάνουν προς τον αθλητικό κόσμο. Και εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτό να δρεθούν ακόμα περισσότερο τα αθλήματα στο Πειραιά. Μετά το debate, ακόμα μία δράση. Αυτή τη φορά παρουσίαση των αθλημάτων σε μια πόλη που ούτως ή άλλως είναι και η αθλητική πρωτεύουσα της Ελλάδας. Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε διοργανώσει το Sports Festival. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά του Πειραιά να γνωρίζουν τα αθλήματα που προσφέρει ο τόπος μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια πληθώρα επιλογών και ευχαριστούμε και πολύ τα σωματεία που ήρθαν πέρα να μας δείξουν τα αθλήματα, για το τι κάνουν και πώς μπορούμε έτσι να προσελκύσουμε παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους νέους από μικρά να ξεκινάνε και να μαθαίνουν ένα σωστό τρόπο ζωής. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε και κατανοούμε όλοι μας είναι ότι ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μας. Είναι πλέον τρόπο ζωής βασικά. Και μαζί με τον αθλητισμό θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο και τα αθλητικά σωματεία του Πειραιά, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όλη την γκάμα των αθλημάτων καλύπτουν και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Το σκουός είναι ένα άθλημα που δεν αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Θα έλεγα ότι εμείς ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε στο Wave Squash Club, που είναι και το πρώτο squash club στην Ελλάδα, που φτιάχτηκε για να αναπτύξει το άθλημα στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Τυχοσφαίρης Πειραιά, που είναι αυτή τη στιγμή πολυνίκη σύλλογος, έχοντας τους πρωταθλητές και πρωταθλήτρες Ελλάδος, θέλει να περάσει το άθλημα σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα εξαιρετικό άθλημα. Είναι το πιο γρήγορο άθλημα με ρακέτα και μπάλα. Και είναι επίσης και το άθλημα που και με τις περισσότερες θερμίδες από όλα τα αθλήματα. Οπότε θα μας κρατάει σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πριότες, πού μπορεί να σας βρουν? Είμαστε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε1, εκεί που φεύγουν τα πλοία για το Δωδεκάνησα. Λειτουργούμε όλες τις μέρες, από Δευτέρα ως Σάββατο μάλλον, και αξίζει κάποιος να το γνωρίσει το άθλημα. Ίσως να μην γνωρίζει πολύ κόσμο ότι ο Ατρόμητος Πειραιά δραστηριοποιείται και με μεγάλη επιτυχία και στο μπάσκετ. Ισχύει αυτό, είμαστε και στο μπάσκετ, έχουμε όλα τα τμήματα των ακαδημιών. Έχουμε, από τις μικρές ηλικίες από 6 έως 12 ετών, έχουμε εφηβικό, έχουμε νεάνιδες, κορασίδες, παιδικό. Επίσης έχουμε το αντρικό μας και το γυναικείο μας. Το αντρικό μας είναι στη Γάμα Εσκανά. Το γυναικείο μας ήταν 3 χρόνια στην Α2. Πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς και ειδικά σε μια πολύ δύσκολη εποχή με τον κορονοϊό, καραντίνες κτλ. Σκοπός μας είναι να κρατάμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Είμαστε σε μια συνοικία του Πειραιά, τα Καμίνια, οπότε προσπαθούμε να μοιήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, μακριά από οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Είναι πολύ καλό τα παιδιά να έρθουν στον αθλητισμό. Αυτό πρεσβεύουμε και εμείς.
Ένας σύλλογος ο οποίος έχει συνολικά περίπου στα 500 παιδιά, αγόρια, κορίτσια, μπάσκετ και βόλεϊ. Και θεωρώ ότι ήταν αυτό το event το οποίο γίνεται είναι κάτι ουσιαστικό για να μας γνωρίσουν οι γονείς, κυρίως οι γονείς, έτσι ώστε να μπορέσουν να μας φέρουν και να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους. Και αν κάποιος θέλει μέσα στις επόμενες μέρες να έρθει να φέρει το παιδάκι του στον Πορφύρα, πού ακριβώς μπορεί να έρθει? Το γήπεδο μας βρίσκεται στη Φρεατίδα. Είναι ένα κόσμημα για μας. Είναι το σπίτι μας. Έχει θέα τη θάλασσα. Μπορεί να έρθει στις εγκαταστάσεις, να κάνει προπόνηση το παιδί του, χωρίς κάποιο κόστος, να έρθει να δει, να παίξει και άμα του αρέσει να συνεχίσει να είναι κοντά μας. Επίσης και στο Σαλπέας, αντίστοιχα με το βόλεϊ και με τις υποδομές του βόλεϊ, οι οποίες βρίσκονται στο Σαλπέας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η τοπική κοινωνία να μάθει για τα αθλήματα που υπάρχουν στο ευρύτερο Δήμο του Πειραιώς, όπως είναι τα αθλήματα που εμείς κάνουμε, η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης και όλα το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα, γιατί αν δεν το πληροφορηθούν, πώς θα μπορέσουν να αποφασίσουν τι τους αρέσει, ώστε να αρχίσουν να μαθαίνουν το άθλημα που αγαπάνε. Κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΟΙΑΘ, πού μπορεί να απευθυνθεί? Ο ΠΟΙΑΘ κάνει μαθήματα ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης και μπορεί να έρθει κάποιος να απευθυνθεί, αν είναι πάνω από 18 ετών, στο νεοκλασικό κτίριο του ΠΟΙΑΘ, που είναι Ακτίδη Λαβέρη 3, κοντά στο Δελφινάριο. Πώς σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά σας κάλεσε, κάλεσε σωματεία εδώ στο Εμβληματικό Θέατρο του Δήμου Πειραιά. Περνάει ο κόσμος, έχετε επαφή και ουσιαστικά υπάρχει μια διαδραστική έτσι, επικοινωνία με τον κόσμο του Πειραιά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εμένα που είμαι 40 χρόνια στον Πειραϊκό με κάποια διαλύματα, πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό, να προωθήσουμε την αθλητική ιδιότητα του Πειραϊκού, το οποίο σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σωματείο, δεν είναι μόνο αθλητικό. Και έχουμε την ευκαιρία να προβάλλουμε τα τμήματα που λειτουργούν στον Πειραϊκό Σύνδεσμο από αθλητική άποψη. Αν κάποιος θέλει να φέρει το παιδάκι του στον Πειραϊκό, πού μπορεί να απευθυνθεί? Στα γραφεία του Πειραϊκού Συνδέσμου, τα οποία είναι εδώ απέναντι από το Δημαρχείο, και στο ανοιχτό γήπεδο, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, όπου πάντα βρίσκονται άνθρωποι και μπορεί να πάρει πληροφορίες. Πειραϊκός, ο περισσότερος μάλλον κόσμος τον θυμάται και τον γνωρίζει από το μπάσκετ, αλλά κάνει και στίβο. Όχι μόνο κάνουμε στίβο, έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία στο κομμάτι του στίβου, με μαραθωνοδρόμους, αθλητές ταχύτητας, συμμετοχή αθλητών μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες παλαιότερα και τώρα συνεχίζουμε. Και αν κάποιο παιδάκι θέλει να έρθει να μάθει στίβο στον Πειραϊκό, πού απευθύνεται? Απευθύνεται στα γραφεία μας στο Δημοτικό Θέατρο και οι προπονήσεις μας γίνονται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Πολύ και Πειραϊκός. Έχετε παιδάκια αρκετά? Έχουμε. Έχουμε στα μίνι, εγώ προσωπικά έχω 15, γύρω στα 15. Είναι ανάμεικτες ηλικίες. Έχω από 4, το πιο μικρό ας πούμε, μέχρι 6 δημοτικού. Και οι προπονήσεις που κάνετε? Κάνουμε τζαβέλα. Στο σχολικό συγκρότημα τζαβέλα κυρίως. Μας δίνεται μια ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο ο αθλητισμός αλλά και οι πολεμικές τέχνες, ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε και όλα αυτά που ακούμε που γίνονται στις ειδήσεις, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό, τεράστια ευκαιρία. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ανατέλων Ήλιος Δήμου Πειραιώς είναι ένας σύλλογος ο οποίος δημιουργήθηκε το 2015, απαριθμεί αυτή τη στιγμή παραπάνω από 200 μέλη. Είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος καράτε αυτή τη στιγμή στον Πειραιά, με πάρα πολλές επιτυχίες από το 2015 έως σήμερα. Έχουμε παιδιά από 4 ετών έως 60 και άντρες και γυναίκες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που τη σήμερα ημέρα ασχολείται τόσο πολλοί κόσμος στις πολεμικές τέχνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Πειραιά για την πρόσκληση που μας έκανε. Είναι πολύ σημαντικό όλος ο Πειραιάς να γνωρίσει το άθλημα της κοπηλασίας, το οποίο πρεσβεύουμε. Είμαστε από τον Όμιλο Ερετών, το αρχαιότερο σωματείο στα Βαλκάνια. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος και γενικά ο Πειραιάς να γνωρίσει το άθλημα της κοπηλασίας. Και αν κάποιος θέλει να φέρει και το παιδάκι του, πού μπορεί να απευθυνθεί? Εάν κάποιος θέλει να φέρει το παιδί του, μπορεί να έρθει στη Μαρίνα Ζέα, στον Όμιλο Ερετών, να μας βρει, να βρει τους προπονητές, να μιλήσει με εμάς, να γνωρίσει το σωματείο, τους αθλητές και να έχει μια πρώτη επαφή με το άθλημα της κοπηλασίας και γιατί όχι να γίνει και αυριανός πρωταθλητής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
για την ανάπτυξη ειδικά του αθλήματος ξυφασκίας και πάνω απ' όλα να έρθουν σε επαφή η νέα γενιά με τα Ολυμπιακά ιδεώδες που εκφράζει αυτό το άθλημα. Και αν κάποιο παιδάκι θέλει να έρθει στο σύλλογό σας, πού μπορεί να σας βρει? Είμαστε Πραξιτέλους 120, ακριβώς πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ηλικίες που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος ξυφασκία? Μπορεί να ξεκινήσει από 4,5 χρονών με ειδικό εξοπλισμό που είναι ειδικά κατρατισμένος για παιδιά.